Βασίλειον ιεράτευμα, Πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης θε των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάσιον ευλόγησον περίοδον, σώσον το ελέησου το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λαντρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκβόντες φόβο λυτρωτά, εφόρον πάση το έτος χορήγηση. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγελαιό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενιόμαθε υπέρ των ευστευών και αυτοδόν σε ρεάνδυρο μανάχων ερωδιακόνων μανάχων μανουσίας εν αυτό που εδεστησίραν θάλασσαν και έρευνε ο Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμαθε υπέρ του ευλογηθήνε των νέων είναι αυτών της Χρυσότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του προϊσταμένου και των στελεχών του σώματος της περιουσιαστικής των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Πατή ελέημον και φιλάνθρωπος, εσύ πάρσι δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου Δεϊθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένος σου, εν τη ευστήμου ημέρα ταύτη επί της όδων ημών της των νέων ημι αυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον την Αγία Βασιλότητα τάτε, την προσαρωμένη εις δόξαν συν και τιμήν του ενίσπατρος ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καθαρίας και Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπτωσον εφημάς. Τούστε τα δώρα ταύτα ευτερπίζοντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησοντας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς η ζωή εμάν και καθοριζήτης των αχράντους σου μικρός, της και με την ιδιωτήση σου, περιχώνοντας αγνίας και επάνω σου των Αγίων. Δόξα σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σου. Χριστός ο αληθινός θεσμών, της πρεσβείας της Παναχράντου, της ποιησιμών Θεοτόκη και Παθαρμαρίας, της κοιμηρτηριωτήσεις δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας του μία νοικονομιωθία δυνάμει σωμάτων, δυσίας του μία δόξου προφήτου προδρόμου, δηλώσης του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Περιφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Ορθόδοξων και Καλλιών των Μαρτύρων, των Αγίων Δόξων Νέων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων και Τερμών, του Ισπανισμού Βασιλείου και Επισκόπου Καθαρίας Θεοδογίας Ορνοφάντος του Μεγάλου, Σύμβατος μόνο Θεοδόρου, της Αγίας Δόξης και Παρθυρομένου του Σελέστης, προς τους μονανθήμου του Νέου Κεφαλνία, προστατών της Ιησού Τάφτης και πάντων των Αγίων και των Αγίων Κυρίου και Αθανασίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, ο Κυριάν Μνήμιν Ερτάσμων και πάντων των Αγίων Ερείς και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίες σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Προστάμενε και αγαπητά στελέχη του σώματος της προσβληστικής, με πολύ χαρά βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωσή σας, που είναι
αυτό το έθιμο της κοπής της Αγίου Βασιλόπιτας. Και αυτό σημαίνει την ενότητα που έχουμε όλοι μαζί και κόβουμε αυτή την πίτα με αδελφοσύνη και γιορτάζουμε την είσοδο στο νέο χρόνο. Και προσδοκούμε βέβαια πάντοτε κάτι το καλύτερο για την καινούργια χρονιά. Αυτό βέβαια δεν γίνεται κατά ένα μαγικό τρόπο. Συμβάλλουμε εμείς οι άνθρωποι και αλλάζει η χρονιά. Αλλά παρακαλούμε όμως το Θεό να μας δίνει την υγεία, να μας δίνει όλα τα αγαθά Του και τα υλικά και τα πνευματικά για να μπορούμε να πορευόμαστε στο δρόμο μας μέσα σε αυτή τη νέα χρονιά. Και εσείς έχετε ένα σπουδαίο έργο εδώ. Καταστέλλετε τις πυρκαγιές και όλα αυτά τα δυσάρεστα τα οποία συμβαίνουν κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και σας ευγνωμονούμε γιατί πολλές φορές και με κίνδυνο σκέφτετε και έχετε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζετε κάθε φορά. Βέβαια έρχεται και από την απέναντι στεριά κάποια βοήθεια όταν έχουμε κάτι μεγαλύτερο, αλλά εσείς πάντα είστε πρόθυμοι και άγρυπνοι σε αυτό το έργο. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή τη γιορτινή σας εκδήλωση είμαστε με πολύ χαρά κοντά σας και σας βεβαιώνουμε ότι προσευχόμαστε για εσάς και θέλουμε να έχετε την υγεία και όλα τα αγαθά και την οικογενειακή σας χαρά και ευτυχία και όλα να πάνε κατευθείαν. Γιατί και εσείς έχετε μία αποστολή στον τόπο μας και στο έθνος μας. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε όσοι είμαι δημόσια πρόσωπα και διαχειριζόμεθα και υπηρετούμε το δημόσιο καλό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ευχόμεθα και σε εσάς, να μην κουράζεστε, ψυχικά εννοώ, να μην καταπονείστε σωματικά, αλλά να μπορείτε να ανταπεξέρχεστε σε αυτά τα καθήκοντά σας. Και πάλι κύριε Πρεστάμε, σας εύχομαι υγεία, καλή δύναμη και ευλογία στα έργα σας. Να είστε καλά, εγώ θα σταυρώσω την Ευαγγελή. Εις το όνομα του Πατρός και του Κύριου. Εγώ είμαι σε όλο ξεσφύγηση μόνο Θεοτόκη και υπερθένω Μαρίας του Αγίου Βασιλείου, Ουρανοφάντος του Μεγάλου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για την παρουσία σας και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε υγιείς και καλά όλοι μας και να το γιορτάσουμε ακόμα πιο... Να είστε καλά. Πιο όμορφα και περισσότερα άτομα να έχουμε. Αμήν, αμήν. Να σας δίνει η μαθός το έργο σας, αυτό ευχόμαστε. Μπορείτε να καθίσετε να σας σερβίρουμε. Ή του Χριστού περιτόμη και η μνήμη του Αγίου Ιερά του Βασιλείου του χρόνου μας αρχή καλή και ο Χριστός μας προσκαλεί την κακία να αρνηθούμε μαρετές, μαρετές να στολιστούμε να ζούμε βίο τελείο κατά το Ευαγγελίο με χαρά και με υγεία με τη Θεία ευλογία χρόνια πολλά και ευτύχη με καθαρή και αγνή ψυχή με αγάπη, με ειρήνη και με τη δικαιοσύνη. Όλοι μαζί. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια στην λίμου δέντρο λιβάνια κι αρχή καλός μας χρόνος εκκλησιά μεγαλός Άγιος και Πνευματικός στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία εις αρχός της Ακυρία.
βάσα εικόνα και χάρτη, ζάχαρο κάποιο ζυμώτη. Χάρτη, χάρτη και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Ωραία. Και του χρόνου, παιδιά. Καλή χρονιά. Παλικάρια να είστε πάντα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ κύριε Ιατάκη. Ένα περιστατικό το οποίο καταγράφεται σε ένα βιβλίο, το Τίμημα, για τα τελευταία. Εκεί στην περιοχή της Συρίας ήταν ένα παλικάρι μουσουλμάνος, στρατιώτης, και στο θάλαμό του πήγε και ένας χριστιανός. Αμέσως εκείνος αντέδρασε ο μουσουλμάνος, λέει: εγώ δεν θέλω με αυτόν να μείνω μαζί. Του λένε: είσαι στρατιώτης και θα κάνεις αυτό που σου λέει η πατρίδα. Θα κατήσεις εκεί. Τέλος πάντων, ήταν φανατικός μουσουλμάνος και δεν ήθελε να δει, να ακούσει χριστιανό και όλα αυτά. Αλλά ήταν υποχρεωμένος να τον ανεχθεί στον ίδιο θάλαμο. Έβλεπε έναν άνθρωπο σε όλα εντάξει. Πολύ σωστό, ήρεμο, ας πούμε, ευγενικό, καλοσυνάτο, τα πάντα. Και λέει, τι είναι αυτός, λέει, εγώ άλλα δεν ξέρα, τι είναι αυτός. Και τον έβλεπε μια στιγμή να διαβάζει την Καινή Διαθήκη σε μια γωνιά. Αφού πέρασε ένας μήνας, του λέει, έλα εδώ, του λέει, τι είναι αυτό που διαβάζεις. Είναι, λέει, το ιερό βιβλίο της θρησκείας μας. Δώσ' μου, του λέει, να το διαβάσω κι εγώ. Του λέει, του έστεισε μια καλή παγίδα ο χριστιανός. Του λέει, κοίταξε, δεν θα σου το δώσω τώρα, θα διαβάσεις το δικό σου βιβλίο, το ιερό βιβλίο, το Κοράνιο, και μετά θα σου δώσω κι εγώ το δικό μου. Θα το διαβάσει καλά όμως, λέει, καλά, καλά το δικό σου και μετά θα σου δώσω εγώ το δικό μου. Και πραγματικά, διάβασε και από το σκοτάδι είδε το φως. Και αυτό το παλικάρι, ας πούμε, συνέχεια διάβαζε και μετά ζήτησε να βαπτιστεί. Του λέει, αλλά εδώ, λέει, πήγαινε με, λέει, κάπου, θέλω να προχωρήσω, λέει, να γίνω κι εγώ χριστιανός. Τον πήρε, λοιπόν, ήταν αραβωνιασμένος αυτός ο μουσουλμάνος. Η αραβωνιστία ήταν πολύ πιο φανατική από αυτόν. Αλλά κατόρθωσε αυτός να την πείσει ότι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, εκεί που έκανε τεράστια εντύπωση και έβλεπα στη ζωή του κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό διάβασε το βιβλίο του, να, θα σου το δώσω, λέει, διαβάσεις και εσύ και να γίνουμε και εμείς χριστιανοί. Πραγματικά πήγανε σε ένα μοναστήρι εκεί της Συρίας, κατηχήθηκαν, βαπτίστηκαν και οι δύο μουσουλμάνοι. Μετά τους έχασαν όλοι οι ομίγυρες δικοί των μουσουλμάνων, τους έβλεπαν, δεν πήγαιναν, κάτι συμβαίνει, λέει, κάτι. Και παρακολουθήσαν και κατάλαβαν ότι αυτοί δεν ήταν πια μουσουλμάνοι. Ο πατέρας πήγε να το σκοτώσει το γιο του, ας πούμε. Ξέφυγε, πήγε στην Ιορδανία με την κοπέλα, πατρευτήκανε και τώρα ζουν στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, κάπου. Τώρα αυτοί μπορεί να είναι μάρτυρες αύριο, γιατί θα τους βρουν να τους σκοτώσουν, γιατί έχουν φανατισμό οι μουσουλμάνοι. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, πώς η παιδί διαθήκη, ας πούμε, επέδρασε πάρα πολύ το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά που λέει περί αγάπης ο Χριστός, περί φιλανθρωπίας, φιλαδελφίας κλπ. Κατά του μίσους, κατά της κακίας. Αν διαβάσετε την επί του όρους ομιλία, είναι πάρα πολλά έτσι μαζεμένα όλα αυτά η διδασκαλία, αλλά και όλο. Είναι τα 4 Ευαγγέλια, τα οποία
αναφέρονται στη ζωή του Χριστού, στην δράση την οποία έκανε έτσι 3 χρόνια, έτσι τα θαύματα, παραβολές, διδασκαλίες, όλα αυτά, τα Άγια Πάθη, την Ανάσταση και Ανάληψη, όλα αυτά. Τα 4 Ευαγγέλια αναφέρονται και ακούμε τα λόγια του Χριστού, όπως καταγράφηκαν, ας πούμε, μιλάει ο Χριστός. Μετά είναι το 5ο, είναι η πράξη των Αποστόλων, το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκεί είναι η ιστορία κάποιων Αποστόλων, όχι όλων, μετά την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή είναι για τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και τον Παύλο και άλλους, τον Λουκά. Λοιπόν, και εκεί έχει, ας πούμε, τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, αυτή που δημιουργήθηκε από τον Χριστό και τους Αποστόλους, ας πούμε. Μετά είναι οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, εκεί κήρυτε, βάπτιζε, ίδρυε την Εκκλησία, χαιρετούσε επισκόπους, ιερείς, διακόνους, και κατόπιν τους έστειλε μία επιστολή και τους επενθύμιζε όλα εκείνα τα οποία έλεγε. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού, αλλά διά του Αποστόλου Παύλου. Μετά είναι οι 7 καθολικές επιστολές, ας πούμε, είναι του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού, που ήταν παιδί του Ιωσήφ του Μνήστορα, Παναγίας μας, του Αποστόλου Πέτρου 2 επιστολές, 3 του Αποστόλου Ιωάννη του Ευαγγελιστή και 1 του Αποστόλου Ιούδα, όχι αυτού του Προδότη, και άλλους, ο αδελφόθεος. Λοιπόν, και μετά είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, όλα αυτά. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, με τα 27 βιβλία. Είναι θεόπνευστα τα βιβλία αυτά και μας οδηγούν πάντα εις το αγαθό. Ευχαριστώ για εσάς. Μία τελευταία είναι. Ναι, για εσάς είναι αυτό. Δεν πειράτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά αν κάποιοι απουσιάζουν, να στείλουμε. Να μου πείτε πόσοι απουσιάζουν και θέλουν να σας. Καλώς. 2 άτομα, 3 είναι ακόμα. Νομίζω. Μάτις και Πασάς. Εντάξει. Κάποια στιγμή το σας φέρει. Με το Γιάννη να πεις. Ναι, με το Γιάννη. Περνώντας ο Γιάννης θα σας στείλει. Ωραία. Και πάλι. Θα μπορούσαμε να είχαμε αφιέρωση εδώ δική σας. Έχω τη σφραγίδα. Εδώ μπροστά είναι. Σφραγίδα της Μητροπόλεως. Έτσι. Αυτό. Αυτό είναι να καθίσω να τα γράψω στο διάλογο σας. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.